και περνάει καλά και είναι ευτυχισμένη. Εσύ μη φωνάζει γιατί σε ακούω και εδώ και εγώ σε ακούω. Να φτιάξουμε λίγο παρακαλώ πολύ γιατί ακουγόμαστε όλοι μέσα εδώ. Δεν ξέρω τι κρατάει πιο πολύ ο έρωτας ή το μπότοξ που μας είπε έτσι έξω από τα δόντια. Γιατί βγαίνει και τα λέει και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά όταν τη γνωρίσαμε αλλιώς και τη βλέπουμε αλλιώς γενικότερα. Δηλαδή... Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ήταν άλλος άνθρωπος πριν. Μόνο η μητούλα της έχει αλλάξει. Ναι, ρε παιδί μου, το προφίλ όμως ήταν άλλου ανθρώπου πριν. Παιδιά, νομίζω ότι είναι από τις κοπέλες που νομίζουμε ότι έχουν κάνει πολλά και τελικά δεν έχουν κάνει τίποτα πέρα από τη μύτη τους. Δεν ξέρω αν έχει κάνει και κάτι άλλο και δεν έχει σημασία. Τι γυναίκες, γιατί σας πιάνει όταν η εντολή γιατρού είναι κάθε 6 μήνες στον πόντο. Γιατί να το κάνει την ώρα που δεν έχει να κάνει εντολή γιατρού. Γιατί δεν αντέχει. Γιατί δεν είναι αυτό. Αν καπνίζεις, πίνεις αλκοόλ και αυτά, το μπότοξ δεν κρατάει ούτε 3 μήνες, να ξέρετε. Σε κάθε οργανισμό είναι διαφορετικό. Σε κάθε οργανισμό. Εγώ από την άλλη, αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα είναι αυτό που λέει ότι όταν κάνω κακή σκέψη, αυτοκτονίζομαι. Και λέω, έλα, όχι, μην κάνεις κακή σκέψη. Δεν το πιστεύω καθόλου ότι μπαίνει στη δικασία να πει ότι αχ, έκανα κακή σκέψη. Έλα, σταμάτα τώρα, δεν κάνω κακή σκέψη. Όμως μπαίνει. Αλήθεια, λέει. Όταν έχει σκέψεις αρνητικές, είναι αυτό που καμιά φορά μας πιάνει όλους μια στεναχώρια, μια θλίψη. Αυτό ακριβώς. Αρχίζει και ο Ελένη τον εαυτό σου και το λένε αυτό και οι ψυχολόγοι να ξέρει να το κάνει. Δηλαδή τη Ελένη πρέπει κάποιο να του το έχει πει να το κάνει. Και όμως. Είναι πολύ υγιές να κάνει και την αυτοκριτική σου. Γιατί εννοείται ότι όλοι σκεφτόμαστε πράγματα που δεν θα έπρεπε πολλές φορές. Αλλά η Ελένη τα διορθώνει αυτά. Εσύ τα διορθώνει. Εγώ δεν μπορώ να σα πω. Κάποιες φορές κι εγώ ναι. Καλά, φαντάζομαι έχουμε να τη ρωτήσουμε από κοντά όταν φτάσουμε το καλό εδώ. Θα έρθει. Ελένη μας πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε, Ελένη. Λοιπόν, πάμε τώρα να ταξιδέψουμε. Μένουμε Κυκλάδες. Πάμε στη Σύρο που εκεί θα συνδεθούμε με τον Κριστόφ Ουέτ. Έναν Γάλλο με ελληνικές ρίζες. Καλημέρα σας. Πόσο. Είστε στο κατάλληλο μέρος, διότι έχω να σου πω ότι όλοι εμείς εδώ λατρεύουμε τις μαρμελάδες, είτε πρόκειται για το πρωινό, είτε πρόκειται πάνω σε παγωτό, είτε πρόκειται πάνω σε ψωμί, όπου και να μπουνε. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι είστε στην παρέα μας, διότι εμείς θέλουμε να μάθουμε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ένας Γάλλος που έκατε εμένα τις ελληνικές της ρίζες, να αφήσει τη Γαλλία. Να αφήσει την πατρίδα του, να αφήσει το μέρος που το οποίο έμενε και να πάει στη Σύρο. Ναι. Και να αρχίσει να ασχολείται με το να φτιάχνει μαρμελάδες. Και συγκεκριμένα εσείς δεν σπουδάσατε σεφ ή πάστρι σεφ, ασχοληθήκατε με τις μαρμελάδες συγκεκριμένα. Πόσο σημαίνει αυτό. Ναι. Εγώ ήμουν από μικρός, ερχόμουν διακοπές εδώ στη Σύρο από μωρό βασικά, γιατί η μητέρα μου είναι Συριανή. Και αγάπησα πάρα πολύ τη Σύρο. Και βεβαίως από μικρός έλεγα θα μείνω στη Σύρο, θέλω να μείνω στη Σύρο. Και εντάξει, μου λέγανε εντάξει, θα μεγαλώσει το παιδί, δεν ξέρει ακόμα, αλλά εγώ το είχα φόρο ζωή αυτό και στα 25 μου χρόνια ήρθα εδώ στη Σύρο και κατάσταση.